Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Η ελληνική κοινωνία έχει βγάλει την ετιμιγορία της για το έγκλημα των Τεμπών. Υπάρχουν ένοχοι και αυτοί βρίσκονται ανάμεσα στο πολιτικό σύστημα, το οποίο ευθύνεται για το ότι δεν εγκαταστάθηκαν και δεν λειτουργήσαν τα συστήματα ασφαλείας στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Παρόλο που χορηγήθηκαν στην πατρίδα μας από ευρωπαϊκούς πόρους, αλλά και διατέθησαν από εθνικούς πόρους εκατοντάδες εκατομμύρια για τον εξυγχρονισμό του ελληνικού σιδηροδρόμου, για να εγκατασταθούν όλα εκείνα τα συστήματα ασφαλείας που θα επέτρεπαν την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών του σιδηροδρόμου. Η ετιμιγορία είναι γνωστή για την ελληνική κοινωνία. Υπάρχουν ένοχοι. Όπως γνωρίζει η ελληνική κοινωνία ότι το πολιτικό σύστημα θα επιχειρήσει για άλλη μια φορά να συγκαταλείψει τις ευθύνες της. Και μάλιστα αυτή εδώ η κυβέρνηση προσπάθησε από την πρώτη στιγμή να συγκαλύψει ευθύνες και να προσανατολίσει την κοινή γνώμη αποκλειστικά και περιοριστικά στο ανθρώπινο λάθος. Γιατί ποιοι ήταν εκείνοι οι οποίοι την επόμενη μέρα του δυστυχήματος και συγκεκριμένα την 1η Μαρτίου του 2023 βρέθηκαν στα γραφεία της Διεύθυνσης Κυκλοφορίας στον έκτο όροφο του κτηρίου του ΟΣΕ στην Οδό Καρόλου και τι έκαναν όλοι εκείνοι ακριβώς εκείνο το πρωινό. Και ποιοι ήταν εκείνοι οι οποίοι με δύο μαύρα τζιπ που επέβαιναν και ήταν σύμφωνα με τις καταγγελίες και εκπρόσωποι του ΟΣΕ αλλά και των εταιριών και της Hellenic Train αλλά και της Alstom, οι οποίοι μετέβησαν στο σιδηροδρομικό σταθμό της Λάρισας για να πάρουν αυτές τις μαγνητοτενίες οι οποίες είχαν καταγραφεί στα συγκεκριμένα κέντρα της τηλεδιοίκησης που δεν λειτουργούσε. Τι τις ήθελαν τις μαγνητοτενίες? Ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι έκαναν την κοπτοραπτική? Γιατί έδωσαν αυτές τις συνομιλίες σε συγκεκριμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης? Τι ήθελαν να πετύχουν? Τον αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης. Και γιατί το έκαναν από την πρώτη στιγμή? Γιατί γνώριζαν ότι υπάρχουν ένοχοι. Ένοχοι ανάμεσα στο πολιτικό σύστημα. Ένα πολιτικό σύστημα που υποκρίνεται και με θεατρινίστικο τρόπο προσπαθεί να προσανατολίσει την κοινή γνώμη. Γιατί αυτή η πρόταση δυσπιστίας εντάσσεται στα πλαίσια του θεατρονισμού του πολιτικού συστήματος, της υποκρισίας απέναντι στην κοινή γνώμη. Διότι πρόκειται για μια σικαία αντιπαράθεση. Γιατί οι ένοχοι είναι διαχρονικά υπεύθυνοι σε όλες τις κυβερνήσεις κατά τη διάρκεια της μεταπολίτευσης. Γιατί πάνω από 30 ολόκληρα χρόνια δόθηκαν εκατομμύρια για να εξυγχρονιστεί ο ελληνικός σιδηρόδρομος, αλλά ελελατήθηκαν από τους εθνικούς εργολάβους, οι οποίοι είναι χορηγοί πολιτικών με ευάλωτες συνειδήσεις. Εσείς λοιπόν που υποβάλλετε αυτή την πρόσταση δυσπιστίας στην κυβέρνηση και αυτοαποκαλείστε και αυτοβαυκαλίζεστε ως δημοκρατικό τόξο ή ως συνταγματικό τόξο, είσαστε υπεύθυνοι για την πορεία της πατρίδας μας. Εσείς όλοι μαζί, χέρι-χέρι, ψηφίζετε νόμους και ομονοείτε με δολοπρέπεια στη φτωχοποίηση της μεσαίας τάξης, των αγροτών, των κτηνοτρόφων και ευρύτερα της ελληνικής κοινωνίας κατά επιταγήν της παγκόσμιας οικονομικής και πολιτικής ελίτ. Εσείς όλοι μαζί συγκροτήσατε το σύγχρονο μεταπολιτευτικό κράτος που εχθρεύεται τον πολίτη, που αλλοιώσατε την εθνική ταυτότητα, την ιστορία μας, τις αξίες και τις παραδόσεις μας, που κακοποιείτε την ελληνική γλώσσα. Όλοι εσείς που λησμονείτε ηθελημένα την κατοχή της Κύπρου από τον βάρβαρο Τούρκο κατακτητή. Εσείς που εγκαταλείπετε τον ελληνισμό της Βορείου Ηπείρου και το είδαμε πρόσφατα με την άδικη προφυλάκηση και την παράνομη προφυλάκηση του Δημάρχου της Χιμάρας, του Μπελέρη. Εσείς που παραδώσατε με τη Συμφωνία των Πρεσπών τη Μακεδονία του Μεγάλου Αλεξάνδρου και την ελληνικότητά της. Εσείς που προωθείτε όλοι μαζί με φανατισμό την ατζέντα των ΛΟΑΤΚΙ.
Εσείς λοιπόν αυτοβαυκαλίζεστε ως δημοκρατικό τόξο και ως συνταγματικό τόξο, προσβάλλοντας τους Έλληνες πολίτες που στέλνουν εδώ με την ψήφο τους συνειδητά εκπροσώπους στο ελληνικό κοινοβούλιο. Εμείς λοιπόν είμαστε το ελληνικό τόξο, το εθνικό τόξο, η φωνή και η συνείδηση των Ελλήνων πολιτών. Εσείς λοιπόν όλοι μαζί συγκροτήσατε το κράτος των υποκλοπών. Δεν θα ξεχάσουμε τον Τόμπρα, δεν θα ξεχάσουμε τον Μαυρίκη, δεν θα ξεχάσουμε τον Πρέντατορ. Εσείς όλοι μαζί συγκροτήσατε αυτό το κράτος των υποκλοπών. Εσείς αφήνεστε για αυτό το κράτος της ακρίβειας και της ισχροκέρδειας. Εσείς έχετε δημιουργήσει ένα κράτος που μαστίζεται από τη στεγαστική κρίση, που τα ενίκια έχουν φτάσει στο Θεό με μισθούς ντροπής. Εσείς παραδώσατε την ελληνική κοινωνία στα φαρτς και στους σέρβισερς. Εσείς λοιπόν έχουμε καταντήσει να νομιμοποιήσετε το φακελάκι για να γίνονται χειρουργία στα δημόσια νοσοκομεία. Έχουμε λοιπόν ένα κράτος που ευθύνεστε όλοι εσείς που αυτοβοφκαλίζεστε σαν δημοκρατικό και συνταγματικό τόξο, ένα κράτος της οικογενειοκρατίας, του νεποτισμού και της κομματοκρατίας, της ολιγαρχίας, της διαπλοκής. Ποιοι ευθύνονται για το κράτος της μαφίας και του εγκλήματος όπως είναι το σύγχρονο ελληνικό κράτος? Εμείς θέλουμε ένα κράτος δικαίου, ένα κράτος που να σέβεται και να νοιάζεται για τον πολίτη. Ένα κράτος που θεμελιώνει την αξιοκρατία, που να λειτουργεί ουσιαστικά δημοκρατικά, με ανεξάρτητη και αυτοδιοίκητη δικαιοσύνη, που να σέβεται τις διαχρονικές παραδόσεις και αξίες του ελληνισμού, που να διασφαλίζει την κοινωνική συνοχή και ομοιογένεια. Τα εγκλήματα του κράτους κατά των πολιτών πρέπει να τιμωρούνται αυστηρά και χωρίς εκπτώσεις και συμβιβασμούς. Και το κράτος που εσείς φτιάξατε όλοι σας ευθύνεστε τόσο για το έγκλημα των Τεμπών, για το έγκλημα στο Μάτι, για το ναυάγιο στη Σάμινα και για όλα όσα έχει γνωρίσει η σύγχρονη ελληνική ιστορία. Εμείς είμαστε οι φορείς της αισιοδοξίας, της χαραγμένης στο κυταρικό υπόστρωμο του Έλληνα, κληρονόμη της μνήμης που προσδιορίζει ποιοι είμαστε, από πού ερχόμαστε, τι θέλουμε, πού πάμε και τι κάνουμε. Εμείς σε μια κοινωνική συμμαχία θα σαρώσουμε το μεταπολιτευτικό συνοθήλευμα που διακομωδεί τη δημοκρατία, που εμπέζει τους πολίτες, που βάλει κατά της κοινής λογικής, που συγκαλύπτει χωρίς ντροπή σκάνδαλα όπως το χρηματιστήριο, τη Siemens, τη Novartis και τα εξοπλιστικά και τα εγκλήματα που επιβάλλεται με ηθικά πρότυπα αυτά τα οποία σας επιβάλλει η παγκόσμια τάξη πραγμάτων και η αυτοποκαλούμενη πολιτική ορθότητα. Εμείς ζητάμε εκλογές εδώ και τώρα. Ταυτόχρονα με τις ευρωεκλογές να γίνουν και εθνικές εκλογές. Γιατί σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα συγκαλύπτεται εγκλήματα όπως αυτό των υποκλοπών ή των Τεμπών, αλλά και για το Μάτι. Γιατί η κυβέρνησή σας μαζί με τα υπόλοιπα κόμματα έρχεστε ενάντια στη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών, ενάντια στις αξίες και στις παραδόσεις μας, εκριζώνοντας την παραδοσιακή μορφή της οικογένειας, ψηφίζοντας τον νόμο για χορήγηση ειδικών προνομίων στους ΛΟΑΤΚΙ ΠΛΑΣ. Εσείς της Νέας Δημοκρατίας υποδαβλίζετε τον πόλεμο στην Ουκρανία αντί να αγωνίζεστε υπέρ της ειρήνης στην Ευρώπη. Εάν αγωνιάτε πράγματι για το μέλλον των παιδιών μας, θα έπρεπε να κάνετε αυτό, να αγωνίζεστε για την ειρήνη στην Ευρώπη αλλά και για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, όπου εκεί συντελείται μια μεγάλη ανθρωπιστική τραγωδία. Εμείς θέλουμε την κατάπαυση του πυρός στην Ευρώπη αλλά και στη Μέση Ανατολή. Θέλουμε μια Ελλάδα ισχυρή, με θεμέλια, με δομές και αξίες, αλλά και με υποδομές, με πολίτες και όχι με υπηκόους, με ηγεσία και όραμα που θα μας οδηγήσει στην Ελλάδα που μας αξίζει. Παρακαλώ, πάρτε το όλοι σας χαμπάρι. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε. Η κοινωνία οριμάζει. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε. Οριμάζει και γυρίζει την πλάτη στους κυφήνες του συστήματος. Η επόμενη μέρα που θα ξημερώσει στην Ελλάδα είναι η 9 Ιουνίου. Τότε θα ξημερώσει μια άλλη μέρα όπου πραγματικά οι ένοχοι θα οδηγούνται στη δικαιοσύνη και θα τιμωρούνται και τα εγκλήματα δεν θα συγκαλύπτονται από εσάς που αποτελείτε το σύστημα εξουσίας. Σας ευχαριστώ.